Εθελοντική αιμοδοσία στο Ηράκλειο στη μνήμη της μικρής Ρεγκίνας. Ένα κορίτσι με τετραπληγία και κεφαλική παράλυση που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι στις 20 Απριλίου, συμβολίζοντας όμως την δύναμη, καθώς πολλές φορές έβγαινε νικήτρια στις δύσκολες στιγμές στην εντατική, με τη μικρή να εκπέμπει φως ακόμη και στο βλέμμα της, αλλά και επιμονή για την ίδια την ζωή. Ήταν όμως ένας υπεράνθρωπος για την οικογένειά μας, για τα άλλα μου δύο παιδιά, για το Λευτέρη, για μένα. Την πιστεύαμε πάρα πολύ. Όσες φορές ήταν στην εντατική, έβγαινε πολύ δυνατή. Δεν τη βλέπαμε ως ένα άτομο με προβλήματα, τη βλέπαμε ως έναν άνθρωπο που μας έδινε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει μέχρι τότε. Δεν κινούνταν η Ρεγκίνα, αλλά κινούσε τον κόσμο γύρω της. Δεν μιλούσε, αλλά είχε έναν τρόπο να επικοινωνεί μαζί μας. Εμείς καταλαβαίναμε τα πάντα. Μια ιδιαίτερη αιμοδοσία σήμερα στη μνήμη της Ρεγκίνα, ενός κοριτσιού που πραγματικά συμβολίζει για μας τη δύναμη. Έτσι αυτή η μέρα, αυτή η αιμοδοσία γίνεται στη μνήμη της. Η μητέρα της είναι θελόντρια αιμοδότρια και σήμερα όλοι μαζί προσφέρουμε αίμα και δίνουμε ακόμα ένα μήνυμα ελπίδας. Έφυγε ήρεμα και ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, σε ένα δωμάτιο λουσμένο στο φως, με την ξαφνική απώλειά της να συγκλονίζει την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τη γνώριζαν. Έφυγε από ανακοπή στον ύπνο της και όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι άριστοι φεύγουν στον ύπνο τους. Έφυγε στο καρότσι της. Αυτό είναι το μόνο που με παρηγορεί, ότι δεν έφυγε στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου. Και δεν έχω κανένα θέμα, ιδίως με το Παγνί. Τους αγαπάω πάρα πολύ, κάναν τα πάντα. Είναι φοβερά καλοί σε αυτό που κάνουν. Εθελοντές προσέφεραν το αίμα τους, στέλνοντας το μήνυμα της ελπίδας. Η Ρεγκίνα μας ήταν ένας άγγελος και με την παρουσία του μας βοήθησε και εκεί που πήγε πάλι μας βοηθάει. Είναι μαζί μας συνεχώς. Ήταν πραγματικά ένα αγγελούδι. Ήταν ένα θείο δώρο που μας έδειξε το νόημα της ζωής, την ουσία της ζωής, την απλότητα και την μεγαλοψυχία. Τα δικά της μηνύματα ζωής στέλνει η μητέρα της μικρής Ρεγκίνας, η οποία πλέον έχει βάλει στόχο ζωής στη δημιουργία ενός κατάλληλου χώρου αναψυχής για παιδιά με αναπηρία. Έναν χώρο που θα προσφέρει χαρά στα παιδιά, όπως άλλωστε τους αξίζει και δικαιούνται. Φορείς και πολίτες αγκάλιασαν διαδικτυακά το αίτημα αυτό και προς την κατεύθυνση αυτή συλλέγονται υπογραφές. Ξεκίνησε η ιδέα μου να γίνει ένας χώρος αναψυχής στο Ηράκλειο, φιλικός και στα αμαία, ώστε να ενσωματωθούν τα αμαία σε μια παιδική χαρά. Δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μια κούνια στον καράβολα για 500 παιδιά. Το μήνυμά μας είναι ενσωμάτωση και χαρά, ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία στην κοινωνία μας. Και χαρά, ξεχνάμε ότι τα παιδιά με αναπηρία πρέπει να είναι χαρούμενα, χρειάζεται να είναι χαρούμενα, το ξεχνάμε. Μένουμε στο αναπηρία και όχι στα παιδιά.